Αυτό εννοώ, Νίκο. Προσέξτε, μπορεί να θες να ανατρέψεις το σύστημα, αλλά μέσα στους κανόνες. Εντάξει, τώρα αυτό που λέει ο κύριος Τζίμερος, οι κανόνες συνήθως τίθενται για να μην ανατραπούν. Όχι, να σας το εξηγήσω. Θα ήθελα να ακούσω το σχόλιο από όλους τους συνδετημόνες. Το θέμα είναι λίγο πιο ελαφρύ. Υπάρχει μια... είμαστε μια κοινωνία σε σύγχυση, μια δημόσια σφαίρα σε σύγχυση. Και εκφέρονται πολλές απόψεις. Μερικές φορές μια διάθεση υπερβολής ή εριστικότητας, υπερακοντίζει ο ένας τον άλλον. Εγώ είδα την ορκομοσία αυτή του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Μισό λεπτό, κύριε Ξηράκη. Είναι υπερβολή κάποιος να λέει ότι εγώ δεν θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νομούς? Δεν το είπε κανείς αυτό. Το είπε ο κύριος Παφίλης. Τι είπε, ότι δεν θα τηρώ το Σύνταγμα? Βεβαίως. Δεν το είπε. Διότι, μισό λεπτό. Αυτό είναι διασταλτική ερμηνεία που λέτε. Καθόλου, δεν είπε θα τηρώ το Σύνταγμα. Είπε θα υπερασπίζω τα λαϊκά συμφέροντα. Εντάξει. Αυτά σας φαίνονται ότι ταιριάζουν? Δηλαδή θα υπερασπίζω τα λαϊκά συμφέροντα. Τι είπε, κοιτάξτε, με αυτή την εντύπωση έχετε μείνει ότι το Σύνταγμα στρέφεται κατά των λαϊκών συμφερόντων? Όλη η πηγή εξουσίας στο πολίτευμα, σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του Συντάγματος, είναι η λαϊκή κυριαρχία, είναι ο λαός. Όπως εκφράζεται στις εκλογές. Αυτό έχει μια ιστορική εκφράζεται στις εκλογές. Αυτά έχουν Νίκο, όχι όπως στις εκλογές. Δύο λεπτά. Η κυρία δεν λέει αυτό στο άρθρο 1. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Άρης. Απόλυτο. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό η αναφορά ότι οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και ασκούνται για το λαό, με το λαό κτλ. Ο λαός στην εξουσία, το θυμάστε του Αντρέα. Δύο λεπτά. Είναι όλη η ιστορική διαδρομή της νεωτερικής δημοκρατίας, της νεωτερικότητας. Ξεκινάει από τους American Fathers, τους ιδρυτικούς πατέρες της Αμερικανικής Δημοκρατίας, από τη Γαλλική Επανάσταση. Και ο μέγας δημοκράτης και λαϊκιστής και ελευθερωτής των σκλάβων στην Αμερική, Αβραάμ Λίνκον, όταν τελειώνει ο εμφύλιος, μέσα στον εμφύλιο, στο διάγγελμα του Γκέτισμπορκ, λέει αυτό το πράγμα. Η κυβέρνηση που κυβερνά με τον λαό, για τον λαό κτλ., δεν θα χαθεί ποτέ από πόσο αλλά είπε κάτι άλλο χθες. Είπε κάτι άλλο χθες, κυρία Δούρου. Λοιπόν, μισό λεπτό. Είπε ότι η εξουσία ασκείται από τον λαό. Ναι, ωραία. Θέλω να πω, εντάξει, ο λαός δεν είναι αυτός ο οποίος εκλέγει την κυρία Δούρου για να ασκήσει την εξουσία. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος που είναι μη εκλεγμένος, αλλά είναι λαός, μπορεί να ασκήσει την εξουσία. Δύο λεπτά. Η αντιπροσωπευτικότητα ορίζει αυτό το πράγμα. Στη διάρκεια όμως του δημόσιου βίου, πολλές φορές καλεί και ο εκλεγμένος άρχοντας. Θέλει να κάνει μια δουλειά, δηλαδή να γίνει μια καμπάνια, ας πούμε, για τα σκουπίδια. Καλεί τον λαό να μπει μέσα, να μπει στη δημόσια σφαίρα. Κρατώ αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ξηδάκης, ότι ζούμε και μια περίοδο σύγχυσης. Κύριε Κύρτσο, σας βλέπω σιωπηλό. Ναι, εντάξει, θα σας πω το εξής.